Φτάσαμε στο τέλο ενό δρόμου και στην αρχή ενό νέου. Με αυτά τα λόγια, η Αναστασία Παπαδοπούλου, φανερά συγκινημένη, παρέλαβε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τα κλειδιά του σπιτιού του παιδιού. Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε ένα σπίτι. Εγκαινιάζουμε τα θεμέλια για νέα όνειρα. Αυτά που κάθε παιδί μα δικαιούται. Εξισορώντα την τραυματική εμπειρία μια εξιντάρα σήμερα, κυρία, η οποία μόλι το 8 τη χρονιά είσαι τον απόλυτο εφιάλτη, ευχήθηκε ποτέ ξανά κανένα παιδί να μην γνωρίσει την κόλαση. Αν έλειπαν κάποιε αναφορέ τη Αναστασία, ίσω να νιώθαμε όλοι ότι κάτι γιορτάζουμε. Αλλά μέσα από τη συγκίνηση που μα προκάλεσε τα όσα έχει πει η Αναστασία, πραγματικά νιώθαμε πόσο σημαντική είναι η σημερινή ημέρα. Εκεί και η Στέλλα Κυριακίδου, παρούσα από την αρχή στον πολύχρονο αγώνα για προστασία των παιδιών. Ελπίζουμε αυτό το σπίτι να βοηθήσει ουσιαστικά στην προστασία και ορθή αντιμετώπιση των παιδιών θυμάτων. Καλώ ή κακώ αυτέ τι ημέρε, αν όχι όλα τα πλήστα, τα αντιμετωπίζουμε φορώντα τα γυαλιά τη προεκλογική περίοδου. Απευθυνόμενη λοιπόν στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, η κακως αυτε τι ημερε αν οχι ολα τα πληστα τα αντιμετωπιζουμε φορωντα τα γυαλια τη προεκλογικη περιοδου απευθυνομενη λοιπον στον προεδρο τη δημοκρατια η εκπροσωπο του Hope for Children, υπέδειξε πω τίποτα δεν είναι πάνω από την ευημερία των παιδιών μα. Είναι μια αναλαμπή στην περίοδο που διανύουμε. Είναι η απάντηση στα ερωτήματα που όλοι θέτουμε στον εαυτό μα για να καθοδηγήσουμε τι αποφάσει μα. Τουλάχιστον είναι η δική μου απάντηση. Αλλά ο κύριο λόγο γιατί είμαι εγώ εδώ σήμερα, γιατί εσεί όλοι είσαστε εδώ σήμερα, δεν έχει να κάνει με εμά. Έχει να κάνει με τα παιδιά μα. Έχει να κάνει με αυτό που δεν θέλουμε να ξαναγίνει. Με αυτό που δεν θέλουμε κανένα παιδί μα να ξαναζήσει.